Θα δούμε. Τι κάνει ο Δήμος Αναστασιάδης? Είναι καλά, κάνει πρόβες. ετοιμάζεται για ένα νέο χώρο. Στην Πλάκα είναι ιστορικός χώρος. Ναι. Λεγόταν κάποτε Οδός Λυσίου, πιο παλιά λεγόταν Μοστρού, τώρα θα λέγεται Στέρς. Αλλάζει πολλά ονόματα, γιατί. Θα εμφανίζεται εκεί ο Δήμος Αναστασιάδης, αν θυμάμαι καλά, από 23 του μήνα, με guest star, μία και μοναδική, Μαντό. Mm. Και γενικά μια πολύ μεγάλη μουσική παρέα. Βρεθήκαμε επί τη ευκαιρία στην ταράτσα αυτού του χώρου. Δηλαδή, wow. Είχαμε έναν δώσει εικόνες αέρα από Ακρόπολη από πάνω μας. Βέβαια ήταν πολύ όμορφη. Βλέπω στην Είμαστε. Εικόνα. Είσαστε πολύ ωραίοι. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα μοιράστηκε μαζί μας ο Δήμος. Ένα από αυτά, όταν αμφισβητήθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του, κατά πόσο το παίρνε κατάκαρδα, έχει κατά πόσο. Βέβαια. Όχι, έχει περάσει αμφισβήτηση, έχει περάσει γενικά δύσκολες στιγμές στο ξεκίνημά του. Έφτασε σημείο πολλές φορές να φτάνει σπίτι του και να κλαίει και να θέλει να τα παρατήσει. Και μιλήσαμε και για πολλά άλλα πράγματα που θα τα δούμε στη συνέντευξη που ακολουθεί. Και για να το παραλλάξουμε λίγο, να χαλαρώσουμε, γιατί έχει και χιούμορ. Άρα τα ενίκο και εν Δήμο, κατάλαβες? Ακριβώς. Για πάμε. Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα σε πια το ψέμα μου. Γεια σου Δήμο, σε βλέπω πάρα πολύ ανανεωμένο και φαντάζομαι και σε πολύ δημιουργική φάση. Γεια σας, είμαστε σε ένα υπέροχο μέρος στην Πλάκα. Θα έχουμε ανακαινήσει λοιπόν την Οδό Λυσίου και το έχουμε ονομάσει Στέρς. Η πρεμιέρα μας είναι στις 23 Οκτωβρίου. Κοντοζυγώνει δηλαδή. Κοντοζυγώνει, μια ομάδα ανθρώπων, νέων και φυσικά θα έχω και την τιμή και την τύχη να είναι και η Μαντό. Για μένα όποιον ψέμα εσύ θες. 2021 συνδυάζεται με ένα νέο τραγούδι αυτό, έτσι? Φυσικά. Μόλις έχει κυκλοφορήσει ένα καινούργιο τραγούδι, πάλι με την Ελένα Βραχάλη, το δεύτερο μας τραγούδι που κάνουμε, μετά το «Τώρα μιλάω εγώ». Ο τίτλος είναι «Πες». Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και γι' αυτό, γιατί είναι ένα τραγούδι πάλι που, ξέρεις, αυτή η Ελένα γράφει και μου τρυπάει την ψυχή και την καρδιά. Κεφάλαιο Eurovision, εσύ ως νέος καλλιτέχνης θα σκεφτόσουν από ποτέ να συμμετάσχεις, να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου? Νομίζω πως όχι. Για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω ότι πρέπει να μπει σε μια συνθήκη και σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λαμπερό, πάρα πολύ όμως, σε κάθε στιγμή, το οποίο νομίζω ότι εγώ δεν είμαι. Αν μου έλεγε τώρα κάποιος έλα, ναι. Μου έχουν πει, θέλω να πω. Α, το έχουν πει, σου είπα ότι είναι. Ναι. Και μου έχουν πει και από άλλη χώρα, θέλω να πω. Α, ναι, από ποια? Ναι. Είχα δεχτεί κάποια στιγμή ένα mail από τη Σουηδία. Ναι. Που γέλασε κατευθείαν όταν το είδα. Προφανώς είδαν κάποια βίντεο σου στο YouTube, να υποθέσω. Που δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε. Πόσα χρόνια πλέον παντρεμένος και πατέρας? Παντρεμένος δεν είμαι. Α, δεν είσαι. Όχι. Δεν το ξέρω γι' αυτό, δεν τα παρακολουθώ. Εννοώ με την έννοια της τελετής, του γάμου. Σύμφωνο συμβίωσης έχουμε κάνει. Απλά για μένα, ξέρεις. Απουσιάζει τελετή. Ναι, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, τότε γιατί δεν το κάνεις αφού είναι? Ξέρεις, βγήκε λίγο εκτός. Άρα δεν το αποκλείεται για το μέλλον κάποια στιγμή? Όχι, δεν αποκλείω τίποτα. Εγώ γενικά δεν αποκλείω τίποτα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γέλασα πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, έτσι κι αλλιώς της έχω ιδιαίτερη αδυναμία με την ατάκα της Τζέννης, ότι το παιδί σε λίγο θα πάει να βαφτιστεί μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα προβληματισμό επί του θέματος, αν θα το βαφτίσετε εκτός από την τελετή του γάμου ή όχι. Επειδή λοιπόν το είχαμε προγραμματίσει δύο φορές κιόλας να το κάνουμε, αλλά ήταν μέσα στην καραντίνα, όπως είπα. Και κάθε φορά κάτι γινόταν και ακυρωνόταν και το ένα και το άλλο. Κάποια στιγμή, παιδί μου, απειδήσαμε και είπαμε να περάσει λίγο καιρό, να περάσει λίγο καιρό. Τώρα σαν νερό, όλα θα στα πω. Όλων αυτών των ρημαγδών αποκαλύψεων που ξεκίνησε από το χώρο του αθλητισμού, συνέχισε στο χώρο του θεάτρου. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εξηγείς ότι δεν έχουν γίνει αποκαλύψεις από το χώρο της μουσικής. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν και εκεί. Έτσι πιστεύω. Εάν αυτό το πράγμα προχωρήσει και αν όντως ο κόσμος έχει μπει σε αυτό και θέλει να προχωρήσει, θα το κάνει, πιστεύω. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, θέλω να σου πω, που έγινε όλο αυτό. Όταν ξεκίνησε, σου έτυχε κάτι δυσάρεστο, κάτι που να σε έφερε σε δύσκολη θέση, να σε έβαλε σε διαδικασία να σκεφτείς να τα παρατήσεις? Ήμουν πολύ τυχερός, πάρα πολύ τυχερός και δεν έτυχε να μπω ποτέ σε κάτι τέτοιο. Φυσικά και πέρασα κι εγώ κάποια πράγματα, κάποιες δυσκολίες. Αντιμετώπιση η οποία, ξέρεις, δεν ήταν και τόσο καλή.
Και υπήρχαν και στιγμές που έχω γυρίσει στο σπίτι να κλαίω, και, αλλά νομίζω πως όλοι... Σε επίπεδο αμφισβήτησης εννοείς όμως, όχι παρενόχλησης. Ναι, σε άλλο επίπεδο. Ναι.